Γι' αυτό δεν θα την ανοίξουν, είπα. Εγώ την έχω πιάσει. Αγκαλιά το έχεις εδώ. Δεν μου πάει πάρα πολύ. Ναι. Η Θεσσαλονίκη από πίσω και εγώ εδώ. Τη λιγουρεύεσαι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε καπολού. Ναι. Μου ταιριάζει. Εντάξει, Έλμη, μάλλον. Είναι σαφές ότι μου ταιριάζει, Για κατά το, για πάμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, όχι, θα έρθω στη θέση που φωνάζει ο κύριος Περούλης. Λοιπόν, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο και Super League, γιατί είχαμε έναν αγώνα για τα play-out. Πας Γιάννηνα Λαμία, 1-2, πολύ σημαντικό διπλό για τη Λαμία. Έκανε πολύ σημαντικό βήμα παραμονής στην μεγάλη κατηγορία. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά, ωστόσο, για τους γηπεδούχους. Άνοιξαν στο 10ο λεπτό το σκόρ με τον Μπρένερ, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Καρτάλη. Όμως, οι φθιώτες δεν το έβαλαν κάτω και με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου, στα 74 μόλις δευτερόλεπτα, ισοφάρισαν με κεφαλιά του Τζανετόπουλου από ωραία εκτέλεση φάουλ του Ντέλετιτς. Και μετά ήρθε η ώρα του Ντέλετιτς να πάρει το ρόλο του σκόρερ. Και εδώ βλέπουμε ότι διαμόρφωσε το τελικό 1-2. Μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό για τη Λαμία. Απόψε, κλασικά πίτσες, σουβλάκια, αναψυκτικά κτλ. Γιατί έχουμε Champions League. Να δούμε την κάρτα με τις δύο αναμετρήσεις. Chelsea Porto και Paris Saint-Germain Bayer Μονάχου. Όπως καταλαβαίνουμε, ο δεύτερος ειδικά αγώνας είναι φωτιά. Στις 10 η ώρα, αμφότερες. Πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό που έγινε στην Κολομβία. Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Κολομβίας, η Αγκουίλας είναι ομάδα της Κολομβίας και αναγκάστηκε να αγωνιστεί με 7 παίκτες και με 2 από αυτούς τερματοφύλακες. Γιατί είχε 7 τραυματίες και 15 θετικούς στον κορονοϊό. Μάλιστα. Και ενώ έγινε έτοιμα να αναβληθεί ο αγώνας, βλέπουμε εδώ αυτούς που αγωνίστηκαν, δεν όσοι έγινε δεκτό, όσοι έμειναν, δεν έγινε δεκτό από τη Λίγκα. Μάλιστα. Να πούμε ότι εμφανιστήκανε και με πανό διαμαρτυρίας πρώτα η ζωή. Μαζικό, ο αγώνας μας είναι καθαρός. Ότι έπρεπε να σταματήσει ο αγώνας, να μην γίνει καν. Μέχρι το 57 κρατούσαν το 0, ήταν 0-0, πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Έφαγαν 3 γκολ στη συνέχεια και στο 79 λεπτό τραυματίστηκε ένας παίκτης τους. Αποτέλεσμα, να μην με 6 και να διακοπεί οριστικά το παιχνίδι. Είναι λίγο τραγελαφικό το κόμπισε. Πάμε μπάσκετ μετά. Λοιπόν, τώρα πάμε μπάσκετ, μιας και το είπαμε. Σε Κάκη στη βραδιά βρέθηκε ο Παναθηναϊκός. Ιτήθηκε με 112-83 από τη Zenit στην Αγία Πετρούπολη σε εξαναβολή αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι δεν είχαν Χεζόνια και Μακ που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Όμως να πούμε ότι ήταν σαν να πέταξαν αυτό που λέμε λευκή πετσέτα. Η 112 πόντι είναι αρνητικό ρεκόρ, η χειρότερη επίδοση αμυντική στην ιστορία της ομάδας. Και θα σας αφήσω με ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας που έρχεται από τον παραολυμπιονίκη Σύρο πρόσφυγα Ιμπραήμ Αλχουσέιν. Γεννήθηκε στη Συρία, έχασε το πόδι του από βόμβα που έσκασε δίπλα του. Η μοίρα τον έφερε στη χώρα μας. Εδώ λέει ότι ξαναγεννήθηκε, απέκτησε τη νέα του ζωή. Άμα τον ρωτήσουμε, είναι 7 χρονών, όπως λέει. Είναι ο πρώτος πρόσφυγας λαμπαδιδρόμος στο Ρίο το 2016. Και κυνηγά τώρα την πρόκληση του Ολυμπιακού Αγώνε. Αξίζει πραγματικά να ακούσουμε όλα όσα μα είπε. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ, Έλβη μα. Καλημέρα. Στην Συρία δεν έχασα μόνο πατρίδα μου. Έχασα και η οικογένεια μου, έχασα και η παιδιά μου. Εδώ στην Ελλάδα βρήκα οικογένεια, βρήκα πατρίδα. Δεν έχουμε ψυχή, είμαστε ψυχή. Έχουμε σώμα. Η φράση του Ιρλανδού συγγραφέα Clive Staples Lewis ταιριάζει απόλυτα στην ιστορία του Σύρου πρόσφυγα και παρολυμπιονίκη Ιμπραήμ Αλχουσέιν. 2012 έχει πόλεμο στη Συρία. Μπήκα να κάνω βοήθεια για φίλη μου. Έρθει η βάμβα δίπλα μου. Δυστυχώς έχασα δεξί πόδι που χτύπησε αριστερό πόδι. 27 Φεβρουαρίου 2014, η ημερομηνία που ο Ιμπραήμ έφτασε στην Ελλάδα. Η νέα ημερομηνία γέννησής του, όπως λέει ο ίδιος. 2014 ήρθα από Ασμύρνη, από Τουρκία. Νησί Σάμου, 27 Φεβράριο, είναι γνήθριά μου, καινούριο. Τώρα έχω άλλο η ζωή. Πριν στο μυαλό μου, εγώ πέθανε, δεν έχω η ζωή. Άμα ρωτήσεις για μένα πόσο χρόνο είμαι 7 χρονών. Η δωρεά προσθετικού μέλους από τον κύριο Άγγελο Χρονόπουλο έδωσε στον Ιμπραήμ νέα όθηση. Βρήκε δουλειά, σπίτι και στράφηκε στον αθλητισμό. Το 2016 έγινε σύμβολο όταν κρατώντας την Ολυμπιακή φλόγα έτρεξε μέσα από τις προσφυγικές δομές. Πλέον προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μακάρι θα να περάσω για Τόκιο, γιατί έχει τώρα 60 ονόματα για πρόσφυγες. Δυστυχώς θα να περάσουν μόνο 6. Όπως λέει ο Σύρος Κολυμπητής, όνειρό του είναι μέσα από το παράδειγμά του να πάρουν δύναμη όλοι οι πρόσφυγες και αμαία του κόσμου. Μάλιστα. Και ωραίο το ρεπορτάζ. Αυτά τα μηνύματα είναι πολύ σημαντικά.